Και πάμε στην Μαρία Ζαχαράκη και στην Τραπεζούντα, διότι Μαρία, υπάρχουν αντιδράσεις από τα εθνικιστικά κόμματα για την παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Παναγία της Σούμελα. Ναι, φέτος Ευλαμπία, δεν ξέρω για ποιο λόγο, άγνωστο ακόμη, όλα τα εθνικιστικά μικρά κόμματα εδώ της Τουρκίας, αλλά μιλάμε για κόμματα, δεν μιλάμε απλά για μεμονωμένες αντιδράσεις, βγήκαν και ζήτησαν από την κυβέρνηση να ακυρωθεί η αυριανή θεία λειτουργία στην Παναγία Σουμελά. Σήμερα λοιπόν ο εκπρόσωπος του καλού κόμματος, της Μεράλ Εξενέρ, που είναι ένα ακροδεξιό κόμμα, ζήτησε λοιπόν να ακυρωθεί η λειτουργία, λέγοντας ότι καταρχάς δεν υπάρχει, λέει, αμοιβαιότητα. Πρέπει να κάνει η Ελλάδα πρώτα κάποια βήματα και μετά να δίνουμε εμείς άδεια στον Πατριάρχη, του οποίου την οικουμενικότητα βέβαια δεν αναγνωρίζει. Μετά είπε ότι επειδή 15η Αυγούστου συμπίπτει με την επέτειο της άλωσης εδώ της Τραπεζούντας, ότι είναι ένα σύμβολο αυτό, αναπτερώνει έτσι τις ελπίδες ουσιαστικά της μεγάλης ιδέας. Βγήκαν πάρα πολλοί, βγήκε και ο Τζιχάντ Γεϊτζή και από άλλα κόμματα, αλλά και ο Τζιχάντ Γεϊτζή, που είναι ο εγκέφαλος του τουρκολιβικού μνημονίου. Και τι είπε? Είπε ότι μην κάνετε, λέει, έκλεισε στην κυβέρνηση, μην κάνετε τον Μωάμεθ τον Πορθητή να στριφογυρίζει μέσα στον τάφο του και διοργανώστε αντίστοιχα εκδηλώσεις για την άλωση της Τραπεζούτας, προκειμένου να μην προβάλλεται. Κάποιοι, Μαρία, επιμένουν στα γνωστά του. Παναγία Σουμελά. Επιμένουν στα γνωστά του. Εμείς να πούμε τα πλάνα που βλέπουμε στις οθόνες μας. Πριν από λίγο, επειδή τελείωσε και το κήρυγμά του ο Οικουμενικός Πατριάρχης, φυσικά δεν απάντησε σε αυτές τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, αλλά το μόνο που είπε γενικά και έστειλε το μήνυμα, είπε πρέπει να υπάρχει ενότητα. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, Μαρία, που ήθελα να πω ότι τέλεσε τον Εσπερινό και τον Τελή, τον παρακολούθησες και εσύ, σε καθολική εκκλησία. Σε ευχαριστούμε πολύ.